Λοιπόν, αυτός είναι ο κύριος Σε, ο οποίος στη μήνυση του λέει ότι δέχτηκε κλωτσές κτλ. Για να δούμε εδώ πέρα. Εγώ προς το παρόν δεν βλέπω ούτε. Εδώ είναι ο κύριος Κρητικόπουλος, αυτός ο οποίος τον κρατάει. Είναι ο κύριος Κρητικόπουλος, υπεύθυνος ασφαλείας και επίσης είναι παράγοντες και στελέχη του Ολυμπιακού, που τον πηγαίνουν προς την Εφησούνα μέχρι εκείνο το σημείο. Γιατί ο κύριος Σε στην μήνυσή του λέει ότι πριν αντιρρευτεί τον κύριο Κρητικόπουλο. Εδώ πέρα είναι που λέει ότι φεύγει χωρίς. Ας το σταματήσουμε εδώ. Εδώ πέρα είναι που λέει ότι φεύγει χωρίς να κάνει το παραμικρό προς τη Φυσούνα. Εμείς τον βλέπουμε εδώ να επιτίθεται. Επίσης, τη βιοπραγία που λέει στα πλευρά, στα χέρια, στα πόδια και στο κεφάλι είναι προτού τον αντιληφθεί, λέει τον κύριο Κρητικόπουλο. Λοιπόν, προτού λοιπόν δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Έχουμε. Το βίντεο αυτό τα δείχνει όλα πεντακάθαρα. Μπορείτε όλοι να βγάλετε τα συμπεράσματά σας σχετικά με τον κύριο Σισε και το τι αν δέχτηκε κλωτσές, μπουνιές, στα πόδια, στα χέρια, στα πλευρά, στο κεφάλι, οπουδήποτε πριν πάει συνοδεία του κυρίου Κρητικόπουλου προς τη Φυσούνα και το τι κάνει φτάνοντας κοντά στη Φυσούνα που επιτέθηκε στον οπαδό του Ολυμπιακού που πέναγε από μπροστά. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα πλήθος πάντως με άγρια. Εδώ βλέπω τον κύριο Τζόρβα με τον υπεύθυνο του Ολυμπιακού. Κοιτάξτε πόση ώρα ο κύριος Τζόρβας και μετρήστε πόσοι περνάνε χωρίς να ασχοληθούν καν με τον κύριο Τζόρβα, ο οποίος είχε δώσει και δικαιώματα πέρσι λέγοντας ότι με πυροβολήσανε και με κάνανε και με ράνανε. Εδώ τον παροτρύνει να πάει πιο γρήγορα. Δεν πηγαίνει, πηγαίνει σαν να. Σαν να, ρε παιδάκι μου, να θέλει να, να προκαλέσει κάτι. Εδώ βλέπουμε πώς έφτασε η αποστολή του Ολυμπιακού, τα μέτρα ασφαλείας. Ο κύριος Σε, ας μας πει εδώ πέρα όλα αυτά τα οποία ρίχνονται εναντίον της αποστολής του Ολυμπιακού, τα ψυχεία, τα καπνογόνα, τις κροτίδες, οι φωτοβολίδες και ξέρω και εγώ οτιδήποτε άλλο. Αν τα είχε δει πέρσι, αν τα είχε ζήσει πέρσι, αν του τα μεταφέρανε, αν τα είδε, αν αυτό που είναι κάτω από το πούλμα του Ολυμπιακού είναι κεράκι κτλ. Αν αυτά. Οι πυροσβεστήρες αυτοί ρίχνονται και καλά σαν, χωρίς να υπάρχει λόγος και να συγκρίνει και τη φετινή υποδοχή της, του πούλμαν της ομάδας στο Καραϊσκάκι τόσο κοντά πάντως εμείς οπαδούς του Ολυμπιακού να κάνουν αυτά που κάνουν δεν είδαμε στο Καραϊσκάκι ακριβώς στο σημείο, δεν βλέπουμε και τους αστυνομικούς μάλιστα ο κύριος εκεί πάνω εντάξει μια χαρά είναι. Δεν βλέπω να τον συλλαμβάνει κανένας. Όπως αργότερα και τα παιδιά που επειδή οι παίκτες του Ολυμπιακού, διψάγανε, λένε ας τους ρίξουμε και ένα ψυγιάκι. Να έχουν να πίνουν καμιά κοκακόλα, κανένα νεράκι, οτιδήποτε. Αυτός ο καπνός, από τι άραγε να προέρχεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Και αυτά που σκάνε εκεί πέρα τριγύρω δεν. Άμα θέλει ο κύριος Σε να το δώσουμε το βίντεο του αγώνα. Πάντως εμείς είδαμε πολλά παιδιά, ας το πούμε έτσι, του Παναθηναϊκού, χωρίς τον μπαμπά τους. Προφανώς ξεφύγανε από την επιτήρηση του μπαμπά τους και κάνανε ό,τι κάνανε. Εδώ πέρα βλέπουμε το παιχνίδι, είναι το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, για να φαίνονται και πώς φεύγουν οι παίκτες του Ολυμπιακού προς τα αποδυτήρια. Χωρίς να κάτσουν να πλακωθούν με τους οπαδούς που έχουν μπει μέσα και φαίνεται ποιες είναι οι απειλητικές διαθέσεις του κόσμου. Δηλαδή, όταν ο κόσμος μπαίνει μέσα με απειλητικές διαθέσεις, εδώ ο οπαδός που πάει να επιτεθεί στον Νικοπολίδη φαίνεται πεντακάθαρα και ο Νικοπολίδης αμήνεται εδώ πέρα, δεν έχει καμιά σχέση. Δεν προσπαθεί ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού να επιτεθεί. Εδώ αμήνεται γιατί δεν το προστατεύει κανείς. Δεν βλέπουμε τίποτα, κανένα παράγοντα του ΠΑΟΚ να προσπαθεί να προστατεύσει τον παίχτη ή κανένα αστυνομικό οτιδήποτε. Οι ίδιοι αυτοί οι οπαδοί πηδήσανε μέσα και οι παίχτες του Ολυμπιακού για να μην γίνει τίποτα χειρότερο στο 99% των παίχτων έχουν ήδη κατευθυνθεί προς την Φυσούνα. Δεν κάθονται ούτε να πλακωθούν, ούτε να παίξουν ξύλο, ούτε έχουν σκοπό να διακόψουν, να προκαλέσουν εντυπώσεις ούτε οτιδήποτε. Και βλέπουμε εδώ πέρα. Αν δεν τα έχει δει αυτά ο κύριος Σισε και όλοι οι υπόλοιποι. Εδώ τα παιδιά ψάχνουν στις κερκίδες εναγωνιωδώς να βρουν τον μπαμπά τους. Να δουν τι θα κάνουν.
Εδώ κύριε Σε είναι ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος με τον Άρη. Μπράβο στη διοίκηση του Άρη που τάχθηκε υπέρ του Παναθηναϊκού. Τις αφιερώνουμε της διοίκησης του Άρη και αυτά τα πλάνα. Και ας μας πούνε εδώ πέρα ποιοι κάνουν επίθεση με γυλαίκα της ΕΠΟ και τα λοιπά, εναντίον ποιων οπαδών, ποιοι τα καταδίκασαν, ποιοι μπήκαν σε κυκλάκια, πόσες εκπομπές γίνανε, αν μία εβδομάδα συνέχεια πεζότανε όλο αυτό το ταραβέρι σε εφημερίδες, σε εκπομπές, από δημοσιογράφους, αν αισθανόντουσαν ντροπή, οπαδοί του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω κι εγώ οτιδήποτε, αλλά οποιοσδήποτε τέλος πάντων, αν αισθανόταν ντροπή από αυτά τα επεισόδια, στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, επαναλαμβάνω, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, έτσι. Δεν βλέπουμε πουθενά ούτε αστυνομία, αυτά πρέπει να είναι ζώνες. Εγώ σαν οπαδός δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να είναι. Και καπνογόνα τα οποία ρίχνονται εξ επαφής. Απορούμε, δεν είδαμε καμιά εισαγγελική έρευνα για το πώς περάσανε τόσα καπνογόνα σε ένα τελικό κυπέλλο Ελλάδος, σε ένα γήπεδο που έχει διπλή περίφραξη και υποτίθεται λόγω της καθόδου μεγάλου αριθμού οπαδών του Άρη ότι θα υπήρχαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Επαναλαμβάνουμε, σε ένα γήπεδο το οποίο έχει δύο ζώνες ελέγχου, πώς περάσανε αυτά τα καπνογόνα μέσα στον τελικό του κυπέλλου. Δεν είδαμε καμία εισαγγελική έρευνα. Εδώ βλέπουμε και πλάνα και από το Περιστέρι. Προφανώς δεν είχε φτάσει στο πούλμα της αποστολής του Παναθηναϊκού ή ο κύριος Σε δεν βλέπει τηλεόραση και δεν έχει ενημερωθεί για τα πάντα τα οποία συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και σήκωσε με πολύ περηφάνεια πέρσι την απλωμένη μπουγάδα που από κάτω της έκρυβε, την καθαρή μάλλον απλωμένη μπουγάδα που από κάτω της έκρυβε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Εδώ βλέπουμε και από μέσα και από έξω. Και αυτούς δηλαδή τους οπαδούς που είναι μέσα και αυτούς που είναι απ' έξω. Χωρίς διακριτικά. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι είναι αυτοί οι οπαδοί. Και τι ζητάγανε στο γήπεδο. Προφανώς ήταν προβοκάτορες. Ήταν αντιεξουσιαστές. Το ξαναλέμε και πάλι. Οπαδοί με εχθρικές διαθέσεις, με απειλητικές διαθέσεις κτλ. Είναι ξεκάθαρο από την εικόνα ποιοι μπορεί να είναι. Εγώ μέσα από τα πλάνα που έχω και δείχνουμε συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, δεν βλέπω ούτε μαχαίρια, ούτε κιαταγιάνια, ούτε κατσαβίδια, ούτε προφυλακισμούς σε πόδια, χέρια, πλευρά και κεφάλι εναντίον ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού. Αντίθετα, εκείνο που βλέπω είναι πόδια, πλευρά, χέρια και κεφάλι σε οπαδούς του Ολυμπιακού, από ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Και άντε να δούμε αν ποτέ κάποιος ασχοληθεί με τους παίχτες που χτύπησαν οπαδούς. Γιατί το να χτυπάς οπαδό και είναι, δεν γίνεσαι ηθικός αυτούργος επεισοδίων. Δεν μπορεί να προκαλέσεις εκείνη τη στιγμή έξαρση της βίας. Μπορείς. Και όλα ξεκινάνε από τον κύριο Καντέ, ο οποίος έχει την μπάλα στα χέρια του και τη ρίχνει εναντίον των συγκεντρωμένων οπαδών του Ολυμπιακού. Αυτό τι είναι, ρε παιδιά, εδώ πέρα, οι βροντάδες της Χίου είναι. Σαν περιπολικό μου μοιάζει. Και επειδή έχουμε πάει και στην Καβάλα, μάλλον πρέπει να είναι το γήπεδο της Καβάλας. Λοιπόν, ο κύριος Σέμος, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, πάρετε και τα πλάνα αυτά να δείτε. Τώρα που θα φύγετε από το ελληνικό ποδόσφαιρο, τις όμορφες εικόνες μαζί σας. Λοιπόν, αντί για λόγια, οι εικόνες μιλάνε μόνες τους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Λεγό. Καλησπέρα. Βασίλης από Λουτράκι. Yeah. Σε έχω ξαναπάρει πολλές φορές. Λέγω δύο πραγματάκια έχω να πω εγώ. Mm-hmm. Καταρχάς, η γνώμη μου κατ' εμέ είναι ότι
έτσι όπως έχει έρθει το πράγμα παρατράβηξε. Για μένα είναι μέχρι εδώ και πολύ ασχοληθήκαμε με τους κυρίους. Μέχρι σήμερα και το είπες και προηγουμένως. Νομίζω ότι οι εκπομπές από εδώ και πέρα πρέπει να έχουν κάποιο άλλο που να μην ασχολούνται με τους κυρίους. Καθόλου. Μηδέν. Κουλούρι. Και δεύτερον, κυριότερον, ένα μήνυμα προς τους Ολυμπιακούς φιλάθλους. Για μένα γενικής συσπήρωσης, να προστατεύσουμε την ομάδα από αγωνιστικούς και εξωγωνιστικούς παράγοντες και πάτημα στο λαιμό, μεταφορικά το λέω. Κατάλαβες, mm-hmm. έτσι πρέπει να πάει. Όταν εννοώ πάτημα στο λαιμό, δεν εννοώ να βγούμε να σκοτωθώ, όχι, έτσι. Αλλά η γενική συσπήρωση γύρω από την ομάδα μας έχει πολλούς όρους. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε όλοι κοντά στην ομάδα μας και στον πρόεδρό μας και όσοι, γιατί δυστυχώς υπάρχουν, όσοι ντρέπονται για αυτά τα οποία γίνονται Ολυμπιακοί, με συγχωρείτε.